Ήτανε. Δεν ήτανε για ποδόσφαιρο. Έχεις την καλύτερη ομάδα στην Τούμπα ή σαν Σταύρος? Εγώ δεν θυμάμαι τόσο ολοκληρωμένη ομάδα. Πολλοί λένε την Bayern. Δεν ήμουν η στο Bayern, γήπεδο τότε. Άλλο ποδόσφαιρο τότε. Δεν είχαν τέτοιες ταχύτητες στο ποδόσφαιρο τότε. Αλλιώς ήταν. Ναι, όντως ήταν μια Bayern top. Μέσα στις 5 καλύτερες ομάδες του πλανήτη τότε, εννοείται. Αλλά πρώτον το 83 δεν μπορώ να έχω εικόνα της Bayern. Έχεις όμως το 88 σίγουρα με την Νάπολη. Και πάλι τα τεχνικά και τακτικά δεν μπορώ να έχω καμιά εικόνα. Από αυτές που από την ώρα που αντιλαμβάνομαι το ποδόσφαιρο μέχρι σήμερα, δεν έχω δει καλύτερη ομάδα στην Τουμπά, όχι. Κάτι Arsenal, κάτι τέτοιο, δηλαδή αυτή η Chelsea σπάει πλάκα. Και έχει Liverpool Chelsea. Ναι, την άλλη εβδομάδα. Δύο κιόλας. Και League Cup και. Αυτό το League Cup και μετά το πρωτάθλημα. Στο πρωτάθλημα θα δούμε τέλος πάντων με τι ομάδα παίξει ο ΠΑΟΚ. Οι δύο ουσιαστικά κορυφαίες ομάδες του νησιού αυτή τη στιγμή και δύο από τις κορυφαίες του πλανήτη παίζουν μεταξύ τους. Και θα δούμε εκεί πέρα τι απίδια πιάνει ο σάκος της Chelsea. Γιατί αυτό θα είναι το crash test για αυτήν, για να καταλάβουμε και εμείς τι ομάδα είδαμε χθες στην Τούμπα. Δεν είναι να τρελαινόμαστε. Ναι, όντως ο Λουτσέσκου μου έδειξε εμένα χθες, αν θέλει κάποιος να τον κατακρίνει για κάτι, είναι ότι περισσότερο τον ενδιαφέρει η διάδα πρωταθλήματος παρά οτιδήποτε άλλο. Και ότι προφανώς το roster που έχει δεν είναι Champions League, το καταλάβαμε όλοι, και στα play-off του, του Champions League όταν και αποκλειστήκαμε με σχετικά εμφατικό τρόπο από την Benfica. Έτσι. Άρα λοιπόν, για να τα βάζουμε λίγο σε μια μαθηματική σκέψη για το τι είναι το ποδόσφαιρο. Από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε με την Benfica στα play-off του Champions League και δεν τα κατάφερε όντας τυχερός στο πρώτο παιχνίδι, άτυχο στο δεύτερο, αλλά το κοντέρ έγραψε 2-5. Ωραία, αυτό έγραψε. Με 4 εντός έδρας γκολ. Άρα σφραγίστηκε το ότι ακόμη είναι μια ομάδα Europa League. Στην πρώτη αγωνιστική του Europa League έπεσε πάνω σε μια ομάδα που θα έπρεπε να παίζει, ωραία, με wild card που είναι και η μπασκετική μας, στο Champions League. Και μάλιστα σβηστά θα πήγαινε μέχρι τους 8. Σβηστά. Σβηστά. Τώρα το κακό στη χθεσινή βραδιά είναι η νίκη της Μπάτε στη Βίντη. Ψηλό αναμενόμενη ρε σύνη. Δεν είναι αναμενόμενο. Βίτι μπορούσε να πάει ένα χι, γιατί. Μπορούσε ένα χικάκι. Ξέρεις τι θα ήταν το χικάκι. Αλλά δεν το πήρε. Παίζουν και τα γκολ. Πώς δεν παίζουν τα γκολ. Ναι, φάγαμε ότι φάγαμε μόλι ένα γκολ, παίζει σημασία. Δηλαδή στη ισοβαθμία είναι μεταξύ παιχνίδια και γκολ μετά. Γκολ average. Άρα η Μπάτι το έχει δύο, τότε έχει ένα μικρό προβάδισμα. Όχι, η Μπάτι δεν έχει παίξει με την Τζέλσι. Γιατί μπορεί να γράψει κοντά εκεί πέντε. Και θα, ναι, και θα σου πω εγώ μετά ποιος έχει. Το σημαντικό είναι στην ήττα ότι φάγαμε μόλις ένα. Κοίταξε, από τη στιγμή που η Βίτη δεν έκανε πολύπλοκα τα πράγματα, δηλαδή αν κέρδιζε, θα μπέρδευε τα πράγματα. Έτσι. Αν κέρδιζε, την πάτε. Δεν θα μπέρδευε λίγο τον όμιλο. Μπορεί αν να μπέρδευε εσένα, Στέλιο. Γιατί. Θα μπέρδευε τον όμιλο γιατί με τρεις βαθμούς θα έχει ελπίδες στο ξεκίνημα τουλάχιστον να διεκδικήσει κάτι καλύτερο. Με την ήττα αυτή. Θεωρώ πως δύσκολα πετάγεται θα εκτός. Ωραία. Από το ένα βαθμό με τρεις. Να μην τελειώσει και με μηδέν, δεν ξέρω. Ωραία. Η Βίδη. Άρα το μάτς με την Πάτε στις 4 του Οκτώβρη. Κοίτα, εκεί δεν πρέπει να χάσεις. Δεν πρέπει να χάσεις. Αν μπορέσεις να κερδίσεις, ακόμα καλύτερα. Αν κερδίσεις, πέρασες κιόλας. Και δύο μάτς με την Βίδη και τελευταία αγωνιστική ΠΑΟΚ Πάτε στην Τούμπα. Δεν είναι εύκολο η Πάτε, επειδή νομίζουν όλοι ότι η Πάτε είναι μια ομάδα. Όχι, πια εύκολο εσύ. Ποιο το λέω. Η Πάτε είναι μια ομάδα που παίζει κάθε χρόνο ομίλου. Εντάξει, και είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Και είναι ένα παρακλάδι της ρώσικης σχολής, τέλος πάντων. Έχουν και λεφτά, έχουν δικτατορία, έχουν εκεί. Όποιον θέλει φέρνει πρόεδρος. Ωραία. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Τσέλσι Βίντι, Μπάτε ΠΑΟΚ. Δεύτερη αγωνιστική, 4 του Οκτωβρίου. Δεν ξέρω αν η Βίντι μπορεί στο Στάφον Μπρίτς να κάνει. Ετωστέρι. Τέλος πάντων, δεν είναι. Δεν χρειάζεται να πούμε και πολλά. Αυτό που χρειάζεται να ακούσουμε το Λουτσέσκου. Πού το βγήκε ο Λουτσέσκου, στην ΟΒΑ? Ναι. Ωραία. Τι είπε το Παοξάκι πάνω κάτω? Πασχαλάκι, δε φίλε, πώς μπορείς να πας στη ζημιά να πας στη στιγμή, εκεί είστε καλά καθούμενα. Είναι live, τον έχουμε. Ας τον ακούσουμε, θα μιλήσουμε για το Πασχαλάκι. Είναι αυτή η κακιά στιγμή με τη διάσηση. Και εγώ το παθαίνω καμιά φορά. Τι. Να κάνω μια παρένθεση. Ναι.
πόσο πολύ δυσκολεύτηκε πριν τη σέντρα με το όνομα του Κέπα. Το επίθετο, μάλλον στο καλό είναι. Πες λίγο το story. Θα πω την αμαρτία. Δεν έχει ίντερνετ στην Τούμπα. Κόλλησε το ίντερνετ. Ναι, κόλλησε το ίντερνετ. Και προσπαθώ να μπω να δω τις εντεκάδες. Και την ώρα που παλεύω, γιατί είναι και το timing, μπαίνω σε ένα link που μου έχει, αγάπη εσύ μου το έστειλες. Ναι, μου στέλνει η αγάπη το link της UEFA, μπαίνω μέσα, ανοίγει με χίλια και ησυχαμένη στην ενδεκάδα της Chelsea, έχουν έναν οχτασύλαβο τερματοφύλακα. Και στη μετάδοση, λέω εντάξει, δεν έφερα το τρίτο. Δεν το είπα. Ωραία, αλλά λέω μέσα μου. Λέω, ναι, τουλάχιστον δεν έβαλε το τρίτο, λέω. Ωραία. Λέω το οχτασύλαβο με κόπο. Γυρνάω τον κοιτάω περίεργα. Ναι, δεν λέει, δεν έχει το μικρό του. Έχει μόνο αυτό. Όχι, το ωραία. Είχε και το μικρό. Δεν είχε το μικρό. Δεν θα το δείξω. Κάτσε, περίμενε, το έχω, έλα. Δεν το είχε καθόλου στην UEFA. Σε πολεμάνε δηλαδή κανονικά. Κανονικά, ρε. Οργανωμένο σχέδιο. Ναι. Πώς το λένε. Κάτσε, έλα. Και λέω το οχτασύλαβο. Βρίζω μέσα μου, λέω τα συχάματα, τι βάλανε. Διβάζει όλη την εντεκάδα και το τερματοφύλακα για να μας βγάλει την ψυχή. Και λέω, εγώ κάτι δεν πάει καλά, δεν είναι. Και μου φέρνουν μετά το χαρτί ο ΠΑΟΚ, τέτοιο κοινό Κέπα. Και έχουν βάλει στην ΟΕΦΑ το επίθετό του. Συχάματα. Κάτσε. Έχεις δίκιο. Δικαιώνεσαι. Ναι, ρε, αφού σου λέω τι πάτησα. Άρισα μπαλάγκα το γράφω. Άρισα μπαλάγκα. Λοιπόν. Και σήμερα. 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Άρης. Τελευταία. Τελευταία. Έτσι έμαθα. Τελευταία. Πάντως σήμερα είναι 5. Τώρα, αν είναι τελευταία ή όχι, εγώ δεν είμαι σίγουρος. Θα μάθω και θα σας πω. 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Άρης FM. Και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο, το στέλνετε στο 54526. 2 παρα 5 θα κάνουμε την κλήρωση. Πάμε στο διάλειμμα και πανερχόμαστε. Να είμαστε πάλι πίσω μετά το πάλι το διαφημιστικό διάλειμμα. Πάω που βλέπω στο Facebook, μιλάμε, θα σκάσω. Τέλος πάντων, αφήνουμε το παιχνίδι με την Τζέλσι, γιατί μάλλον δεν έχουμε καταλάβει τι ακριβώς γίνεται. Η ομάδα αυτή τη στιγμή είναι σε φάση αποθεραπείας. Ετοιμάζεται για τον αγώνα με την ΑΕΚ. Ένας αγώνας πάρα πολύ σημαντικός. Γι' αυτόν μίλησε ο προπονητής μας, αγάπη. Μίλησε και γι' αυτό, εντάξει, κυρίως γι' αυτόν μάλλον μίλησε ο Ρασμάν Λουτσέσκου για την προετοιμασία και για... ψυχολογική προετοιμασία, μπορούμε να το πούμε έτσι. Κυρίως βασικά γι' αυτό. Γιατί το είπε και για ακόμη μια φορά ότι είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι και για τον ίδιο και για τους παίκτες του και γενικότερα για όλο το ελληνικό πρωτάθλημα. Γιατί ουσιαστικά θα κρίνει πολλά. Όπως είπε ένας φίλος μας, φέραν διαιτητή από αυτό, εκεί που έπεσε το κουόπιο τάμπερε. Για να παίξει το Πάο Κάικ. Παρένθεση τώρα που λες και τον διαιτητή. 40 χρονών. Εντάξει. Οι σαραντάρες ίσον με δύο εικοσά. Σε εταιρεία της Φιλανδία που ασχολείται με ετικέτες. Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, έχει σημασία ότι είναι 40 χρονών και δήλωσε. Είναι μεγάλη, λέει, και φοβερή ευκαιρία για μένα. Σιγά. Γιατί δεν, φίλε, εκεί παίρνει 450 ευρώ το παιχνίδι. Να δείξω, λέει, ότι μεταξύ άλλων είπε ότι και οι Φιλανδοί είναι καλοί διαιτητές. Γνωστό όλο τον κόσμο. Ψυχρό αίμα κτλ. Ναι. Δεν έχω σκεφτεί, λέει, τι θα κάνω εάν συμβεί κάτι παρόμοιο με το περσινό. Αν μπει με το πιστόλι. Πιστόλι, θα πρέπει να είναι σηκωμένο το πιστόλι και να του λέει κάνε αυτό, κάνε το άλλο, πήγαινε πιο εκεί. Έτσι πρέπει να γίνει, άμα κυρωθεί πάλι τέτοιο γκολ. Και αυτό και για τον γκολ, γενικότερα αυτά που είχαμε πέρσι, δεν το έχω σκεφτεί, είπε. Σκέψει το καλύτερα. Η προετοιμασία, Σταύρο, είναι το ίμιση της επιτυχίας. Μπορεί και παραπάνω. Κάνε ένα πλάνο στο μυαλό σου. Και θα δω, λέει, όλους τους αγώνες του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ φέτος. Να στήσουμε ένα να πυρποληθεί μπροστά του για να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Εγώ αφιβάλλω αντί όλους τους αγώνες του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ. Κοίτα, μας έχει παίξει δύο φορές. Είναι όπως εκείνος ποιος ήταν ο Σκοτσέζος, που έβλεπε όλους τους αγώνες, που ήταν στα Highlands, ο αρχιδιαιτητής. Α, ο Χιου Ντάλας. Που έβλεπε όλους τους αγώνες, δεν υπάρχει περίπτωση. Τι να, 150.000. Έλεγε στον Ιψάκη του, δες αυτόν τον αγώνα του Λεβαδιακός Πλατανιάς, πες μου μετά ανοιγητή. στην καλύτερη. Τέλος πάντων, αυτά είπε ο Ματίας Γκεστράνιους. Ξαναλέγω, σκέψου που θα γίνει. Ο οποίος μας έπαιξε δύο φορές πάρα πολύ καλά, να ξέρεις. Ναι. Και στην Dortmund ήταν πάρα πολύ καλός, κέρδισε ο ΠΑΟΚ βέβαια, εύκολα, δεν πιέστηκε καθόλου. Εντάξει, εκείνος ο κατήφορος, με το πολύ εντυπωσιακό γκολ του Ρόμπερτ Μακ, πήρε μια εύκολη νίκη. Στο εξοχικό το Westfalen Stadium.
Και είχαμε ένα ρεπετησιόν της ταινιάρας με την Ζωή Λάσκαρη, τον Κατήφορο. Τον Κατήφορο, υπήρχε σε κάποια φάση, εντάξει. Αλλά, και μας έπαιξε και με το, στο ΠΑΟΚ Δυναμό Μίνσκ 6-1. Τι άλλο να κάνει, έχει εικόνα Τούμπας. Δεν έβραζε εκείνη τη μέρα με τη Δυναμό Μίνσκ. Φοβερή καθοδήγηση από τον πάγκο και εκείνο το μάτς, θυμάσαι, με τη Μίνσκ, το 6-1. Παπάδες, ίσως, ίσως το καλύτερο παιχνίδι του ΠΑΟΚ την τελευταία 20 ετία, ίσως. Ίσως. Λοιπόν, να πούμε λίγο πριν πάμε στον Λουτσέσκου. 5 εισιτήρια και σήμερα για το ΠΑΟΚ Άρης, όχι για το ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Λοιπόν, εντάξει, FM και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο, στο 5-45-26 μέχρι τις 2 παρά 5, 2 η ώρα θα κάνουμε την κλήρωση. Μαζί μας η Στίχημαν, μέγας χορηγός της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, πλήθος επιλογών, οι καλύτερες αποδόσεις. Πρέπει να βάζουμε quiz το. Ποιο? Quiz. Σε ποιο? Στα αυτά τα εισιτήρια. Όταν εγώ το λέω 4 με έρθει. Τώρα θα βάλουμε ένα quiz. Τώρα το θυμήθηκες. Να μας πείτε τι τερμάτισε ο Άρης πέρσι στο πρωτάθλημα της Football League. Αυτό σε ήταν. Σε ποια θέση. Σιγάρες, αυτό δύσκολο. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν το ξέρουν. Είναι σαν να μην υπάρχει αυτό το quiz. Ποιος υπάρχει τέτοιος ενθουσιασμός που κάποιοι άνθρωποι δεν το ξέρουν. Το ξεχάσαν, το σβήσανε. Έλα, από... παιδιά. Λοιπόν, η Στίχημαν μαζί μας και σήμερα. Φυσικά το Ρίζιτσι Καζίνο. Σήμερα και αύριο τελευταίες ερωτηματικό παραστάσεις της Πεγκιζίνα. Γιατί με το χαμό που γίνεται δεν αποκλείω να έχουμε κι άλλη παράταση. Μαζί μας η Naxus, περήφανος χορηγός της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Εμπιστεύονται τα παπούτσια της και οι παίκτες του ΠΑΟΚ και τα στελέχη του Δικεφάλου. Δύο καταστήματα, πλατεία Αγίας Σοφίας με τεράνια κόσμος. Φυσικά στο nac.gr δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Αλλά και στο κατάστημα Stock Βασιλίσης Όλγας με μπότσαρι. Data Labs κέντρο διαβίου μάθησης, σεμινάρια μπαρίστα, σεμινάρια στα τουριστικά, σεμινάρια και στην πληροφορική, δηλαδή σε τρεις κλάδους που ίσως στη χώρα μας έχουν μέλλον, τουλάχιστον έχουν καλύτερο μέλλον από τους υπόλοιπους κλάδους. Εθνικής Αμήνης 14-2-3-10-22-29-62 και στο datalabs.edu.gr. Φυσικά μαζί μας και ένα δωμό που φέτος κλείνει 10 χρόνια λειτουργίας, 5% έκπτωση σε όλους τους συμμετέχοντες του μαραθωνίου και φυσικά χορηγός στον 7ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο στην πόλη μας στις 13 του Οκτώβρη. Εκεί που θα είναι και ο Σταύρος Κόλκας να τρέξει, εννοείται. Καλά, εννοείται αυτό. Γιατί έχει μπει ήδη σε πρόγραμμα. Πάμε παρακάτω. Για να μπει. Λοιπόν, πάμε λίγο σε όσα είπε ο Ρασβάν Λουτσέσκου πριν από λίγο στο live της Νόβα. Θα τα ακούσουμε, να τα ακούσουμε βασικά πρώτα και μετά να σχολιάσουμε. Ναι. Να έχουμε έτσι εικόνα. Ναι. Να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με την ερώτηση για το ποια είναι έτσι η πλέον κυρίαρχη σκέψη, το πλέον έντονο συνέστημα που του έμεινε από τη χθεσινή βραδιά. Your first thought, your feelings about last night. From last night until now I didn't change. The same, it was a hard opponent, hard game in which we had to run a lot and to fight a lot. I am satisfied about the work that we have done. Maybe, unfortunately for us, we played last night with one of the best teams in Europe in this moment. Δεν έχουν αλλάξει τα συναισθήματά μου από χθες. Όπως ήμουν χθες το βράδυ, είμαι και σήμερα το πρωί. Αυτό που είπα και χθες λοιπόν είναι ότι παίξαμε κόντρα σε ένα δύσκολο αντίπαλο, ένα δύσκολο παιχνίδι. Πρέπει να τρέξουμε πολύ, να προσπαθήσουμε πολύ. Είμαι ικανοποιημένος από την προσπάθεια που έδειξαν οι ποδοσφαιριστές μου και επαναλαμβάνω ότι αυτή τη στιγμή η Chelsea είναι μία από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη και εμείς είχαμε να την αντιμετωπίσουμε στο καλύτερο της χρονικό σημείο. We knew this from the beginning, and because we saw them, we analyzed them, we talked about them. We tried also to keep more the ball, because when you have the ball, you don't allow to the others to control totally the game and to open you too much. But also Chelsea is a very good or very well organized team, one of the best, as I said. And they didn't allow us to do what we wanted. Then we had to reorganize and to be more focused and on being compact and not to leaving space. In the moment when you open the space at this team, they can destroy you. We made it 2-3 times, and in that 2-3 times, they scored and they had
opportunities. Yes. Ναι, είναι κάτι το οποίο το γνωρίζαμε από την αρχή. Είχαμε αναλύσει τον αντίπαλο, γι' αυτό είχα πει ότι θα θέλαμε να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε περισσότερο την μπάλα, διότι όταν έχεις την μπάλα στα πόδια σου δεν επιτρέπεις στον αντίπαλο να σου δημιουργήσει ευκαιρίες. Αλλά η Chelsea είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα στο συγκεκριμένο τομέα, είναι πάρα πολύ οργανωμένη, εκείνη που έχει την κατοχή. Το γνωρίζαμε αυτό, έτσι εμείς έπρεπε μετά να διοργανώσουμε το παιχνίδι μας, να είμαστε λίγο πιο συμπαγείς, να είμαστε πίσω, να μην δίνουμε χώρους, γιατί σε μια τέτοια ομάδα αν δώσεις χώρο μπορεί να σε σκοτώσει. Το κάναμε 2-3 φορές και σε αυτές τις φορές ήταν που πέτυχαν τον κόλ και δημιουργήσαν ευκαιρίες. We try to keep a very close result, a balanced result, especially in the first half and at the beginning of the second half, and after step by step Chelsea was losing the power, we continue to improve our confidence, and in the last 30 minutes we were able to push more and to arrive inside of the box of Chelsea for more times. Then everything in this kind of games could happen if you are smart and you don't lose the mind and you wait for the proper moment. Προσπαθήσαμε λοιπόν στο πρώτο ημίχρονο και στις αρχές του δεύτερου ημίχρονου να ελέγξουμε κάπως το παιχνίδι, να κρατήσουμε το σκορ σε ένα ισορροπημένο επίπεδο, και όσο εξελισσόταν το παιχνίδι, όσο και η Chelsea έχανε τη φρεσκάδα της και τη δύναμή της, να βγούμε πιο μπροστά, να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες. Στα τελευταία 30 λεπτά καταφέραμε να πατήσουμε στην περιοχή της Chelsea, να δημιουργήσουμε κάποιες ευκαιρίες, και σε τέτοια παιχνίδια, αν δεν χάσεις τη συγκέντρωσή σου, το μυαλό σου και είσαι έξυπνος, μπορείς να βρεις την ευκαιρία, όλα μπορούν να συμβούν και να αλλάξεις την εις βάρος σου κατάσταση. Αυτό το balance result, coach, ήταν ο λόγος? Αν ήταν για παράδειγμα ο Πρίγιοβιτς 100% έτοιμος, θα έπαιζε ή πάλι θα αρχίζατε έτσι το χωρίς επιθετικό? This effort to keep the result balanced was the reason that Prio was out of the starting 11, or you would start with the same squad even if Prio was totally ready? It's difficult to ask me now, because I had to take in consideration the reality in that moment. The reality was that Prio was out for 8 days. The reality is that on Sunday we'll have another important game. The reality was that this team has a huge power on creating space through the movements of the two central defenders and Jorginho, and after to verticalize between the lines, and here Shakov and Pelkast tried a lot, run a lot to compact this space and not to give them too many opportunities to open and to verticalize easy balls for these players in attack that are fantastic. Είναι δύσκολο να το πω αυτό αυτή τη στιγμή. Αυτό που μπορώ να κάνω είναι να δω την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα λοιπόν ήταν ότι εκείνη τη δεδομένη χρονική στιγμή ο Πρίγιοβιτς έλειπε από τις προπονήσεις για 8 ημέρες. Η πραγματικότητα είναι ότι την Κυριακή έχουμε επίσης ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, και η άλλη πραγματικότητα είναι ότι ξέρουμε ότι η Chelsea είναι μια ομάδα που δημιουργεί ευκαιρίες από τις κινήσεις των δύο κεντρικών, της αμυντικών και του Ζορζίνιο. Αν η μπάλα περάσει από αυτούς, μετά παίζουν κάθετα ανάμεσα στις γραμμές και μπορούν να σου δημιουργήσουν πολλά προβλήματα, και θέλαμε λοιπόν με τον Μπέλκα και τον Σάχοφ και τις κινήσεις τους στο συγκεκριμένο χώρο να μην επιτρέψουμε στην Τζέλση να παίξει αυτό το κάθετο παιχνίδι που της αρέσει να παίζει. Then really I don't know what to answer, because the reality was this, not another. Οπότε δεν ξέρω τι να σε απαντήσω, γιατί αυτή ήταν η πραγματικότητα, δεν ήταν κάποια άλλη. Με δύο προπονήσεις, ουσιαστικά με μία, γιατί οι ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν χθες σήμερα θα κάνανε αποφόρτιση, πηγαίνει στον αγώνα της Κυριακής. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι για τον ίδιο η διαχείριση αυτής της κατάστασης, και πού επικεντρώνει ο ίδιος την προσοχή του, στο ψυχολογικό κομμάτι, στο τακτικό κομμάτι, εν ώψη της Κυριακάτικης αναμέτρησης? So we go on Sunday's game with actually only one training, because today the players that played yesterday make recuperation. Where do you, well, will you try to focus your effort in psychological issues or tactical issues? As normally, it's a preparation of the game. It's not the first time when we play after 2 days or 3 days. Then the time that will be for us will be used to prepare in all the aspects.
our way of playing, psychological, okay, the normal psychological, because we are on a very good period with results, then working about AEK, the things, the normal things for a game. A game that, yes, has, let's say, a top level for Greece of working and playing. Δεν είναι η πρώτη φορά που παίζουμε παιχνίδι μετά από 2-3 μέρες, οπότε όποιο χρόνο έχουμε στη διάθεσή μας προσπαθούμε να τον εκμεταλλευτούμε για να δουλέψουμε όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν το συγκεκριμένο παιχνίδι. Το ψυχολογικό κομμάτι σε normal πλαίσιο, διότι είμαστε σε μια πολύ καλή περίοδο αυτή τη στιγμή και δεν χρειάζεται να γίνει κάτι παραπάνω. Τον τρόπο παιχνιδιού μας θα δουλέψουμε ανάλογα με τον αντίπαλο. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει, είναι μια συνηθισμένη κατάσταση για μας και γενικότερα για το ποδόσφαιρο. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι το παιχνίδι της Κυριακής είναι διαφορετικό από την άποψη ότι είναι ένα παιχνίδι κορυφαίου επίπεδου στην Ελλάδα και απαιτεί με μεγαλύτερη συγκέντρωση, προετοιμασία και όλο το υπόλοιπο. Από ένα τέτοιο παιχνίδι την προηγούμενη σεζόν έγιναν πολλά και ο ίδιος είπε πολλά. Αν αλλάζει όλο αυτό το χαρακτήρα αυτού του μάτς για τον ίδιο. In this game, in the previous season, it happened a lot. You said a lot about this, what happened. If this all situation affects you and this game on Sunday in general? Guys, this is the reality. In our life, we played, I don't know, as coaches, as football players, maybe 5 times, 10 times to win a title. We won a title on the pitch. They were... tricks behind us to steal from us the league, not to give us the possibility to enjoy this. But the really champions on the league was PAOK. This is today and will be for all the life. It's a reality. Now, what happened? Yes, it's happened in the past. As I said, we'll remember all of us that we are frustrated and we feel bad because we worked very well and we won. And finally, we couldn't enjoy this. The others that know that they didn't win with merit. But this was happened. Nothing is possible to be changed. Mm-hmm. From now, it's another competition. It's another year. If we are talking about this, all the respect for their coach. It's a good team. We play very strong game. Might have a psychological aspect for the future of this league, because there's points and it's too early to talk. It's the fourth game, just the fourth game, and this is all. This is all. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Στην καριέρα σου ως ποδοσφαιριστής ή ως προπονητής μπορεί να σου δοθεί ευκαιρία 5 ή 10 φορές να παίξεις ένα τέτοιο παιχνίδι το οποίο κρίνει ένα πρωτάθλημα. Εμείς παίξαμε αυτό το παιχνίδι, κερδίσαμε, ήμασταν οι πρωταθλητές στο γήπεδο, ήμασταν πρωταθλητές την περασμένη σεζόν. Υπήρχαν κόλπα πίσω από το τι έγινε στο συγκεκριμένο παιχνίδι για να μην μας επιτρέψουν να χαρούμε αυτό που καταφέραμε, να μην μας επιτρέψουν να χαρούμε για την επιτυχία μας. Είναι κάτι το οποίο έχει γίνει και θα ισχύει και θα το θυμούνται όλοι για όλη τους τη ζωή, και εμείς που δεν είχαμε τη δυνατότητα να χαρούμε την επιτυχία μας και οι αντίπαλοι που ξέρουν ότι δεν κέρδισαν καθαρά. Είναι πράγματα τα οποία δεν αλλάζουν, είναι πράγματα τα οποία έγιναν και δεν μπορούμε να τα σβήσουμε, είναι πράγματα τα οποία θα ισχύουν, απλά αυτό δεν σημαίνει ότι επηρεάζουν απόλυτα το τι σημαίνει τώρα. Έγιναν, δεν αλλάζουν, από εδώ και πέρα συνεχίζουμε, είναι ένα παιχνίδι, έχουμε σεβασμό στον αντίπαλο, στον προπονητή, είναι μια καλή ομάδα, ξέρουμε ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο σίγουρα, παρότι είναι νωρίς, είναι μόλις η τέταρτη αγωνιστική, μπορεί να επηρεάσει γενικότερα το πρωτάθλημα, την εξέλιξή του και την ψυχολογία του, αλλά αφήνουμε στην άκρη το ότι έχει γίνει και κοιτάμε αυτό το παιχνίδι. Always I listen to this question. You said, are things to provoke or I don't understand. This is the reality. Or there are people that send me messages that I have to stop, not to talk. Why? Why? This happened. If you made an action, you must know that after this action have other continue actions. This was the reality. And it's impossible to say that this didn't happen.
We won the title, they stole the title. Finish. But we have another competition, okay, we talk about this competition, but this will remain. For all of us, as I said. Mm-hmm. And when I be asked, I cannot hide this. I have to answer and to say the truth. Είναι μια πολύ συχνή ερώτηση αυτή που γίνεται. Δεν ξέρω αν γίνεται για να δημιουργήσει κάποια πρόκληση ή όχι. Δέχομαι μηνύματα ότι ίσως θα έπρεπε να σταματήσω να μιλάω για το συγκεκριμένο πράγμα. Αλλά αυτό είναι μια πραγματικότητα. Εμείς κερδίσαμε το πρωτάθλημα, αυτοί έκλεψαν το πρωτάθλημα, αυτό δεν αλλάζει. Μπορεί να συζητάμε τώρα για άλλο ένα παιχνίδι, αλλά μια πραγματικότητα η οποία δεν αλλάζει και όταν με ρωτάνε δεν μπορώ να μην το πω. Και πρέπει όλοι να ξέρουν ότι όταν κάνουν μια ενέργεια υπάρχουν διάφορες παρενέργειες που προκαλούνται από αυτό που έγινε. Αγωνιστικά το παιχνίδι περιμένετε, Κυριακή? On playing terms, what kind of game do you expect on Sunday? On? On playing terms. But the Reich has an organization, especially it's a very well organized team, compact. I would not say defensively, but they prefer more the transitions, the recovery of the ball, and after to verticalize as fast as possible in front. There are players with strong character, and it will be a nice game with the correct tension for such top level of Greek football. Yeah, και είναι μια καλή ομάδα, είναι μια οργανωμένη ομάδα συμπαγής. Δεν θα έλεγα ότι παίζει πιο αμυντικά, ωστόσο της αρέσει να κλείνει το χώρο και να παίζει στην αντεπίθεση, να εκμεταλλεύεται τη μετάβαση από την άμυνα στην επίθεση. Είναι μια ομάδα που έχει πολύ παίχτες με πολύ δυνατό χαρακτήρα και θεωρώ ότι θα είναι ένα παιχνίδι με την κατάλληλη ένταση για αυτό το κορυφαίο επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου. In any case, we are two totally different teams. Very good teams in our ways, but totally different way of playing. Είμαστε δύο τελείως διαφορετικές ομάδες, δύο πολύ καλές ομάδες, αλλά με τελείως διαφορετικό τρόπο αγωνιστικής συμπεριφοράς. Χθες και την Κυριακή έχει αποφασιστεί από τον κόσμο, όπως συνέβη χθες, να επαναληφθεί και την Κυριακή, να παραλάβει την ομάδα από την αποστολή από το ξενοδοχείο που έχει καταλύσει και να την οδηγήσει στο γήπεδο. Mm-hmm. Πώς έκανε τον ίδιο και τους ποδοσφαιριστές του να νιώσει αυτό, σε συνάρτηση με την ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε στο γήπεδο, κάτι για το οποίο μιλούσαν άπαντες από την ομάδα της Chelsea για το φαινόμενο που αντίκρισαν. For yesterday's game and on Sunday's game, the fans have made a decision to take the team from the hotel and lead them to the stadium. How this made you feel, and taking into consideration the general atmosphere that Tuba Stadium has, and made all Chelsea staff and players talk about it? The only one thing is that we love this. We love because we are first of all together, and this is a nice experience in which we go all of us all together. Mm-hmm. Feel make us to feel with much more power, and it's sure that for the opponents that we face, especially from Greek league, it's a very hard atmosphere, pushing us and making them not to feel confident, as normally should be a team. Είναι κάτι που μας αρέσει, είναι κάτι που το αγαπάμε, μας κάνει πιο δυνατούς, γιατί ξέρουμε ότι είμαστε όλοι μαζί και αυτό μας βοηθάει, ειδικά στο παιχνίδι. Ξέρουμε ότι ο κόσμος σπρώχνει τη δική μας ομάδα και δεν αφήνει τον αντίπαλο να είναι όσο σίγουρος, να έχει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση μέσα στο παιχνίδι. Τα συνεχόμενα παιχνίδια, coach, αυτό ήταν θεωρία, τώρα είναι η πράξη. Οι παίχτες, πώς τους αντιλαμβάνεστε, είναι έτοιμοι να μπουν σε αυτά τα παιχνίδια το επόμενο μετά το επόμενο? The continuous playing, continuous game, it's now a reality. It's not something in paper. Do you feel that the players are ready to face this game after game? Why not? I don't know what to answer. For me, it's something normal. We are in our job, we train every day. We have the possibility to use more players and more players. This is a good aspect for all of them.
We have interesting games, very nice, tough games, derby games. Then everyone must be ready because it's obvious that we need every player. Not just for the games, but also for the trainings. Because to have good games, we need to have good trainings. And to have good trainings, we need to have all the players involved 100%. Γιατί όχι, δεν ξέρω τι να σας απαντήσω σε αυτό. Νομίζω ότι είναι κάτι φυσιολογικό στο ποδόσφαιρο. Είναι μια πραγματικότητα την οποία οι ποδοσφαιριστές τη γνωρίζουν. Έχουμε πολλά παιχνίδια, έχουμε όμορφα παιχνίδια, δυνατά, ντέρμπι. Έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε περισσότερους ποδοσφαιριστές, το οποίο είναι καλό και για εκείνους. Τους χρειαζόμαστε όλους, τόσο για τα παιχνίδια όσο και για τις προπονήσεις, το οποίο είναι επίσης πολύ σημαντικό, γιατί αν θέλεις να κάνεις ένα καλό παιχνίδι, να έχεις μια καλή απόδοση, πρέπει να έχεις καλές προπονήσεις, δεν γίνεται κάτι. Οπότε νομίζω ότι είναι φυσιολογικό αυτό. Αν και την περισσότερη ώρα είναι όρθιος μπροστά στον πάγκο, πώς το φάνηκε η νέα κατάσταση με το χαμηλό πάτο θέσεων? All the time you're standing up in front of the bench, but how did you experience this change in the bench going down? I don't like it. I don't like, I feel, I don't know. Δεν μ' αρέσει, είναι, μου αισθάνομαι λίγο περίεργα. Το 6 λεπτά από πού προέκυπτε, αγάπη? Δηλαδή, ούτε το 6 λεπτά. Ορίστε. Τι 6 λεπτά, ρε μάλλον. Είναι σε nanoseconds. Nanoseconds, ναι. 16 ήταν τελικά, ένα σου έχασες. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Αμέσως. Να ενημερώσουμε. Περίμενε. Ναι, υπάρχουν ειδήσεις. Αστέριο, άστο χαβάλε. Τάσο Σιδηρόπουλο στο ΠΑΟ ΚΑΡΙ. Σήμερα ένα ορισμό σκάνδαλο. Θα μπορούσε να βάλει ένα πουλί η ΚΕΔ, να τρομοκρατηθεί και να σφυρίζει 100-0 τον ΠΑΟΚ. Αλλά δεν πειράζει, αδιάφορο παιχνίδι. Ο διεθνής ρέφερι. Δύο φορές έχει σφυρίξει μεταξύ μας παιχνίδια. Ναι. Το 12, ένα ΠΑΟ ΚΑΡΙ 0-0. Και το 13. 24 Νοεμβρίου 2013, το 3-1. Μετά το 13. Όχι, δεν έχει. Δεν έχει. Δεν ήταν. Μετά το 13 δεν έχει. Νόμιζα ότι έχει λείπει. Και τα δύο ήταν στην Τούμπα. Κωστάρας Πολυχρόνης. Ο Κωστάρας Πολυχρόνης. Είναι δύο αυτοί. Απτό ο Γλουιορδάνης, οι δύο βοηθοί. Αθανάσιο Σέζο από το Κυλικής και Δημήτριο Κύρκο. Αυτό που το αναφέρει, Δημήτριο Γιώργιο. Ναι, αφού μετά θα γεωποιηθούν μετά. Ο Άγιο Αγάπιο. Πώ το λένε. Ναι. Κωνσταντίνος, έτσι, αλλιώς. Οι γνωστοί αυτοί άγιοι που χρήζονται άγιοι αφού έχουν σκοτώσουν 2 εκατομμύρια άτομα. Έλα, πες ένα μπράβο στον Μπέντζαμιν Κολόλι. Τον παίκτη Ζηρή. Υπάρχει, όσοι έχετε υπολογιστή μπροστά σας, μπείτε να δείτε τον πανηγυρισμό του Μπέντζαμιν Κολόλι. Ο Βερβερίδιος πανηγυρισμός. Ο οποίος πέταξε κανονικά. Προς τα κάτω. Προς τα κάτω. Δεν υπολόγισε καλά από τη χαρά του. Κάποια πράγματα, πηδά στις διαφημιστικές πινακίδες, αλλά όταν βλέπεις σε ελληνικό παύλα κυπριακό γήπεδο δεύτερο σημείο για να πηδήξεις, μάλλον καλά. Είναι τάφρος. Γι' αυτό πρέπει να κάνεις, Σταύρο και αγάπη, την αναγνωστική βόλτα. Ναι, έχει το νόημα. Έχει μπούφο. Το νόημα, μπούφο. Ο οποίος σήμερα είναι Μπέντζαμιν Ακολόλι, μάλλον όπως είναι, με την πτώση που έκανε. Συμπαίκτες από πάνω να κοιτάνε. Συνέχισε. Συνέχισε. Ναι, δεν την βγάλανε μετά την συνέχιση. Βασικά ζει, ας ξεκινήσουμε τα βασικά. Θα κάνουμε ρεπορτάζ και θα δούμε. Ναι. Τέλος πάντων. Για άλλη μα και επιστρέφουμε. Να με λέει ο Κοντούλης, δεν βλέπεις το φωτάκι. Δεν είναι ότι είμαι Κοντούλης, είμαι χαμηλά την καρέκλα. Αγάπη που είσαι 1,14. Όχι, είμαι 1,04. Πόσο είσαι, χωρίς τα ξυλοπόδαρα που φοράω? Το έχουμε πει ρε Σταύρο 62.000 φορές. 1,60. Το έχουμε αναλύσει. Άντε πάλι την ίδια συζήτηση. Σιγά βρεν είναι αβέρμπλουμ. Σήμερα φοράω χαμηλά. Άμα δεν μπορούμε να μετρηθούμε. Δεν έχω κανένα θέμα. Μήπως σκοτώ ρε! Μήπως σκοτώ! Με πολεμάτε όλοι μαζί. Υπάρχει οργανωμένο σχέδιο. Τέλος πάντων. Και τέταρτο θα ακούσουμε τον Άλιν Τόσκα μέχρι τότε. Ο Τόσκα ο οποίος μονοπόλησε χθες το ενδιαφέρον. Ήταν εξαιρετικός. Ήταν από αυτούς που στάθηκαν, για μένα δηλαδή στο παιχνίδι στάθηκαν σε επίπεδο αγώνα, μόνο ο Τόσκα και ο Ζαμπά. Όχι, ο Καντουρί και ο Μαουρίτσου. Και ο Ζαμπά ήταν καλός. Ο Ζαμπά ήταν καλός. Είχε ενέργεια. Είχε ενέργεια, ναι, το πίστεψε. Α, αυτοί οι τέσσερις σταθήκαν λίγο στο... Ο Μαουρίτσου έβγαλε μια φρεσκάδα. Ναι, έβγαλε μια φρεσκάδα από μυστήρια. Δεν το περίμενες, δηλαδή. Ναι, δεν περίμενες ότι αυτός θα ήταν που θα δίνει φρεσκάδα στο κέντρο. Απλά εκεί έπρεπε να κάνει τις κοιπάσεις, δεν τις έκανε τις κοιπάσεις, τέλος πάντων. Αλλά ήταν καλός γενικά. Τώρα που πες κοιπάσεις, μου έρθει στο μυαλό, από χθες την έχω εκείνη την πάσα του Αλόνσο από τα αριστερά που βρήκε δεξιά. Ποιος ήταν ο Πέδρο?
Εκείνη μια. Μια που βρήκε στην κίνηση πάνω του Βαρέλα και πέρασε. Δύο φάσεις μου έχουν μείνει αυτή και η φάση που προς την 8 ο Ζαμπά βγαίνει μόνος του και έχει 5 από πίσω από τη Τσέλση. Όχι, εκείνη σαν το Κεντέρι στην Ολυμπιαδά του Σίδνεϊ. Ναι, ναι, τρέχει. Τα μαύρη. Κανονικά όμως. Και έχει από πίσω του 5 και γυρνάει το κεφάλι και βλέπει μόνο φανέλα τη Τσέλση. Ναι, 5 κανονικά. Αυτό δεν μετρούσα. Λέω δεν μπορεί αυτό το πράγμα. Πήρε το κόρνερ όμως. Ναι. Τέλος πάντων, Σιδηρόπουλος επαναλαμβάνω στον Παοκάρης για τις ειδήσεις που βγήκαν τώρα. Υπάρχει ένα θέμα με τον Πασχαλάκη, ο οποίος πραγματικά ζαλίστηκε. Είναι μία ώρα εκδίκαση, περιμένουμε τώρα να μας πούνε αν πήρε. Αναβλήθηκε. Αναβλήθηκε. Ναι. Αναβλήθηκε. Άρα πάει κανονικά στο ντέρμπι και βλέπουμε από εκεί και πέρα. Νομίζω ότι Δευτέρα θα κληθεί. Το πολύ πολύ να μην παίξει το Πάο Κάλης. Πάντως το ότι εμφανίστηκε πάλι η οντότητα αυτή που ονομάζεται Σιμιτζόγλου. Ο Σιμιτζόγλου, ο οποίος μας έδειχνε τους όρχες του ο Μυραλάς με ιδιαίτερη σημάδευε κιόλας για να τους δούμε. Και μία τυχόν, και δύο, ναι, μην το χάσουμε. Ωραία, αυτός ο γνωστός τσόντο πρωταγωνιστής Κέβιν Μυραλάς που ανήκει στην ομάδα του Ολυμπιακού τότε. Κοίτα, ουσιαστικά δεν εμφανίστηκε μόνος του Σιμιτζόγλου, τον κάλεσαν κάπως. Εντάξει, όχι, όχι. Και τότε τον κάλεσαν αγάπη, αλλά δεν εμφανίστηκε ο κ. Σιμιτζόγλου. Γενικά θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Εγώ πλέον, δηλαδή, μετά από τόσα χρόνια είμαι συνειδητοποιημένος ότι στην Αθήνα είναι ένα παρεάκι. Μαζί τα φτιάχνουν, μαζί τα κάνουν, μαζί τα ράνουν. Ωραία, όταν θέλει ο Χ βοηθάει ο Ψ, όταν θέλει ο Ψ βοηθάει ο Μ. Μαζί είναι οι δικαστές με αυτούς εδώ, μαζί είναι οι εισαγγελείς με αυτούς εδώ, μαζί είναι η αστυνομία με αυτούς εδώ. Αλλιώς θα γίνει καμιά έρευνα για το τριόροφο Διαμαντίδη που ανατινάχτηκε. Αλλά δεν έχει γίνει τίποτα από ό,τι βλέπουμε. Ενώ υπάρχουν και καταγγελίες και απειλές συγκεκριμένες και χιλιαδιό. Αυτή είναι η χώρα. Μιλάμε για Ευρωπαϊκή Ουγκάντα τώρα. Ο Σιμιτζόγλου, ο οποίος πετούσε αετό πέρσι με τον Μυραλάς, φέτος θύχτηκε από ο Πασχαλάκης. Έκανε λάθος. Δεν το συζητάμε. Απλά δεν μπορεί να υπάρχει δύο μέτρα και υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Και δεν μπορεί ο Σιμιτζόγλου να εμφανίζεται όποτε τον καλεί ο Κυριάκος Θωμαΐδης μέσω του γνωστού μπλοκ, του πολύ εμπορικού μπλοκ που έχει, μια και διαφημίσεις διαδέχονται μία την άλλη. Όποτε τον καλεί ο Θωμαΐδης η Live Sport, η οποία τρέφεται από συγκεκριμένη εταιρεία διαφημιστικά και άλλες δύο-τρεις πένες οι οποίες καλούν τέλος πάντων τον Σιμιτζόγλου να παρέμβει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα να συμβαίνει. Είναι τουλάχιστον ασόβαρο. Και δείχνει βέβαια και το πώς δουλεύουν οι άνθρωποι. Αυτό που εμείς πρέπει να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε μια βάση πολύ πιο ισχυρή από αυτή που έχουμε τώρα, έτσι ώστε όταν λειτουργούν έτσι να τους προβληματίζουμε. Αυτό είναι το έργο πάντων, που παίζεται στην Ελλάδα, δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Μιλάμε για σαπίλα σε όλα τα επίπεδα, είτε στην καθημερινότητά μας, είτε στον αθλητισμό, το ίδιο πράγμα είναι. Η κρίση έχει βγάλει στην επιφάνεια όλα τα άσχημα χαρακτηριστικά του λαού. Όλοι οι νηστικοί, όλοι οι τέλος πάντων οι προβληματικοί έχουν βγει στην επιφάνεια και παίζουν ρόλους που εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα. Εμείς πρέπει να έχουμε το νου μας συνεχώς και βέβαια επαναλαμβάνω να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός, όχι 500 άτομα άντε να δώσουμε ένα μεροκάματο, να είναι 500 άτομα με ρόλο. Ωραία. Όχι να κυνηγάμε εμείς να μην γίνει μαλακία εκ των έσω ή τον γύρω-γύρω, αλλά να κυνηγάμε αυτούς που προκαλούν αυτή την κατάσταση. Πάμε να ακούσουμε λίγο τον. Τι ώρα είναι, πέρασε. Ναι, τον ακούσουμε. Ας ακούσουμε λίγο τον Αλίν Τόσκα και επιστρέφουμε σε λίγο. It's very good. I feel very good in PAOK. All players help me to integrate and I feel very good with the supporters and with the team, with everyone. Now there are coming very special games against AEK, against Olympiacos. How you feel about them? Yes, the next games are very important for us. We have to play with confidence. We have to give everything to win all games. In your position until now, he was playing Vierinha, and he was one of the best players of PAOK and the captain of the team. How you feel about the cooperation you will have in the team? Yes, I know Vierinha. I know him before I come here. He's a very good player with big experience. I will work. I will do everything I can, and then the coach decides. You said once that you want to stay many years to PAOK. You have to convince all the team to give you a new contract after the summer. You think you will make it?
I told you I will give everything to stay here because I like the city, I like the supporters. They are the best in Greece. I feel very good with the coach, with the all people from office. So I feel very good in PAOK. Your first sense of tumba of the atmosphere of the game. Sorry. Your first sense of the tumba of the atmosphere. It's incredible. I think it's the best atmosphere in Greece for sure, but maybe one of the best from Europe. Are you ready for the game? Yes, of course. What do you think would be your target in the end of the year, the championship? We play in three competitions. So I wish we go further in every competition and we win what we can. I hope this year the most important is to win the Greek League. Thank you very much. Λοιπόν. Ας κάνουμε τη μετάβαση. Ο γνωστός αγγλογλωσσολόγος Τέλειος Αναστασιάδης θα μας μεταφέρει το τι ακριβώς είπε ο Άλεν Τόσκα. Πολύ καλή λέει, συνεργασία μου με τον Λουτσέσκου. Αισθάνομαι καλά στον ΠΑΟΚ. Όλοι οι παίκτες με βοηθούν να προσαρμοστώ. Μου αρέσουν πάρα πολύ και οι οπαδοί μας. Για τα επόμενα σημαντικά παιχνίδια, είναι λέει όντως πολύ σημαντικά για εμάς. Πρέπει να παίξουμε με αυτοπεποίθηση. Πρέπει να δώσουμε τα πάντα για να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια που ακολουθούν. Για το τι έχει μπροστά του τον Βιερίνια. Ξέρω τον Βιερίνια, τον ήξερα και πριν έρθω εδώ. Είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής με μεγάλη εμπειρία. Θα δουλέψω όσο γίνεται περισσότερο και μετά θα αποφασίσει ο προπονητής. Για το αν σκέφτεται από τώρα το ενδεχόμενο να μείνει πολλά χρόνια στην ομάδα όντας δανεικός, άρα θα πρέπει να πείσει το Λουτσέσκο και τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Θα δώσω τα πάντα για να μείνω εδώ. Μου αρέσει η πόλη, η ομάδα, η οπαδοί είναι καλύτερη στην Ελλάδα. Αισθάνομαι πολύ καλά με τον προπονητή, τους ανθρώπους στα γραφεία. Μου αρέσει πολύ στον ΠΑΟΚ, απάντησε ο Ρουμάνος αμυντικός. Για την χθεσινή ατμόσφαιρα στην Τούμπα, είπε πραγματικά ήταν απίστευτη. Νομίζω είναι η καλύτερη ατμόσφαιρα στην Ελλάδα, ίσως και μια από τις καλύτερες στην Ευρώπη. Δήλωσε έτοιμος για το παιχνίδι με την ΑΕΚ και για τους στόχους του ΠΑΟΚ τη φετινή χρονιά. Παίζουμε, λέει, σε τρεις διοργανώσεις. Οπότε εύχομαι να πάμε όσο το δυνατόν πιο μακριά και στις τρεις. Το πιο σημαντικό, βέβαια, είναι να κερδίσουμε το ελληνικό πρωτάθλημα. Έτσι, όπως τον είδα, πάντως Τούμπο, γιατί έχει το σύνδρομο αγάπης Γαβριλίδου. Ωραία, είναι λίγο Τούμπος. Προβληματίζομαι. Είναι πολύ κοντός για στόπερ. Αυτό το λέγαμε. Τότε που λέγαμε ότι πέσει τριάδα, δεν είναι το μόνο θέμα. Ναι, αλλά ήταν... όχι ότι δεν μπορεί να το παίξει. Δηλαδή, ειδικά στην Τούμπα που χρειάζεσαι ταχύτητα με μέτρα στην πλάτη κτλ. Μάλλον μπορεί. Αλλά θα είναι πολύ κοντός για στόπερ. Κάτι να σου πω ύψος ακριβώς. 1,14-1,15. Εμένα με ρίχνει πάντως αρκετά γιατί τον είδα χθες. Είναι 1,75. Όχι, 1,80 είναι. Περίμενε. Είναι 1,81. Είναι 1,81. Καλά, και ο Γιαννούλης έλεγε ότι είναι 2,8 και γελάει ο κόσμος. 1,81 είναι, ρε Στέργιο. Το ήξερες. Τι υπολόγισες, ρε παιδί μου. Τον είδα δίπλα μου. Εντάξει, λίγο πιο κοντά από μένα. Δεν ξέρω αν έχω πει. Στέργιο, είναι 1,90 όσο δεν έχουμε. Έχουμε μαζέψει όλα τα ίδια εδώ πέρα. 1,85. 1,85 είσαι. Ναι. Στις σέρες γενικά βγαίνουν τσολιάδες. Αλήθεια είναι, δηλαδή 8 στους 10 που είναι εκεί στο άγνωστο στρατιώτη μπροστά είναι από τις σέρες. Ειδικά στα χωριά τα δικά μου. Ναι, έχετε ψηλά κορμιά. Ναι, ναι. Και πες μου τα μπασκετμπολίστα που βγάλατε. Εντάξει, να δάκρυα βγει πώς υποδείξατε. Έχουμε βγάλει τον Ζαγόρα, το δικό μας. Δεν είναι ψηλό ο Ζαγόρας, ναι. Ας ξεκινήσουμε, είναι κανονικός προς το ψηλό, ναι. Στη Σουηδία είναι normal. Μπασκετμπολίστα δεν έχουμε βγάλει ψηλό. Ψηλό είναι, όχι ρε φίλε. Είναι ο Καρίδας που είχε παίξει. Ποιος Καρίδας, ναι. Ο δημοσιογράφος. Όχι ρε. Στον Πανιόνιο ο playmaker. Δύο παιχνίδια στην Α1. Πολύ καλός παίκτης, φίλε. Ναι. Πολύ καλός παίκτης. Ναι. Το καμάρι του χωριού, τέλος πάντων. Ο Καρίδας, ο μπασκετμπολίστας. Δεν είστε και Μητρούση. Όχι. Ποδοσφαιρομάνα. Στέφανος Μπορμπόκης. Βασίλης Μπορμπόκης. Γιώργος Γεωργιάδης. Του Κώστα. Από Μπακάρι. Από Μπακάρι. Φοβερό το μνημονικό σου, όντως. Μοχάμεντα από Μπακάρι. Ο οποίος παντρεύτηκε μία από το Μητρούση, για να τα λέμε όλα. Κάναν και παιδάκι. Κάναν και παιδάκι. Μεγάλη επιτυχία. Ωραία. Δεν μιλάει άσχημα για την κοπέλα το χωριό. Που όχι, στο μαύρο αθλητή. Αυτά είναι φυσιολογικά στις σέρες. Δεν τα βλέπετε αυτά. Το Μητρούση δεν ξέρω αν είναι κάτω ή άνω. Υπάρχει κάτω και άνω Μητρούση. Μόνο στο τέτοιο, πώς το λέγανε εκείνο το χωριό που έχει τα κρέατα. Τι? Εκεί πάνω στις σέρες. Μόνο τα πορόγια είναι άνω πορόγια που είναι τα από κάτω και κάτω πορόγια που είναι τα από πάνω. Δηλαδή σε παρακαλώ, ρε φίλε. Εντάξει. Ο Τόσκα έχει μιλήσει εν μεταξύ και στην Ρουμανία. Ω, έτσι και πίσω. Δυσκολεύτηκε να μιλήσει χθες. Στους Ρουμάνους στάθηκε κυρίως στην Τούμπα, στον κόσμο γενικότερα. Τι και είπε ότι. Νικητής ο κόσμος, θα κάνει θέλει να ζητήσει, είπε συγγνώμη από τον κόσμο. Που δεν περάσαμε τη άξιζε κάτι καλύτερο με βάση την παρουσία του χθες στην Τούμπα.
αλλά είπε ότι στη συνέχεια θα έρθουν πολύ καλύτερες βραδιές. Με έχει ανεβάσει το αίμα ένας ρεπόρτερ της ΑΕΚ πριν από λίγο που είδα στο τέτοιο, ο οποίος λέει ότι φάνηκε ποια ομάδα λέει, πάει για το δίνει βάση στο πρωτάθλημα και δεν ενδιαφέρει η Ευρώπη. Που δεν πέρασε στο κέντρο ρε, με μηδέν τελικές στην εστία και μιλάς ρε. Απέναντι σε ομάδα που εγώ δεν έχω χάσει ποτέ εκεί. Γίνεται μια προσπάθεια από χθες να ισοσταθμιστούν οι τρεις. Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, με βάση και τους αντιπάλους. Όχι, αλλά... δεν χρησιμοποιείται βάση των αντιπάλων. Δηλαδή ο Ολυμπιακός πρέπει να χάσει από την Πέτης στο Καραϊσκάκι. Από την Πέτης. Την 8η ομάδα της πριν μέρα. Ή ας πούμε η ΑΕΚ με τον Άγιαξ. Ναι, ο Άγιαξ στο μεταξύ παίζει σε ένα πρωτάθλημα που εκεί έκανε καριέρα ο Ρουτ Κνόλ. Ωραία. Και θα συγκρίνουμε τώρα την Τσέλσι, τον Άγιαξ και την Πέτης και θα βάλουμε στο ίδιο μοτίβο. Αυτό. Εντάξει. Γίνεται όμως από χθες. Πάει να περάσει. Καλά, εντάξει, μέχρι να γράψει ο Κόλκα στο κλωστό του μπλοκ. Συχάματα, τα γνωστά αυτά που δεν δυναμητεί στο κλίμα. Τα ήρεμα. Τέλος πάντων, μιλάμε τώρα για άμπαλους. Το κακό είναι ότι θέλουν να προσφέρουν υπηρεσίες στον μεγάλο τίγρη. Γιατί αυτός είναι ο στόχος. Ναι. Εντάξει, στον γνωστό λόγιο που μας έβγαλε Μάου Μάου. Και χρησιμοποιούν ποδοσφαιρικά επιχειρήματα τα οποία είναι όχι δευτέρας δημοτικού. Μιλάμε τώρα για αυτός που καταλαβαίνει να γελάει. Τρελαίνομαι με τους δικούς μας που τσιμπάνε. Τρελαίνομαι. Τι να συγκρίνω, ρε. Τι να συγκρίνω. Ο Άγιαξ έκανε τη μεγαλύτερη μεταγραφή της σύγχρονης ιστορίας του, παίρνοντας παίκτη, ωραία, από την ομάδα που πήγε να πέσει στην Premiership. Πέρσι. Είναι έτσι, δεν είναι έτσι. Ο Τάντης δηλαδή που έχουν αλλάξει, ωραία, τα στριπτιζάδικα τιμές για να πάει ο Τάντιτς. Έχει στριπτιζάδικα στο Άμστερνταμ. Για να πάει ο Τάντιτς, ωραία, στον Άγιαξ. Εντάξει, έπεσε στη Southampton που σώθηκε τελευταία αγωνιστική. Και εμείς παίζαμε με την Chelsea. Ωραία, η οποία είχε τον Πέδρο, τον οποίο δεν τον συνάντησαν οι δικοί μας ούτε στη χειραψία στην αρχή. Δεν συναντήθηκαν. Ωραία. Είχε το Ρούτιγκερ, ο οποίος τελευταία μονομαχία που έχασε ήταν το 1945 στον βομβαρδισμό του Βερολίνου. Τον Καντέ που πρέπει να τρέχει μέχρι τον σήμερα. Τον Καντέ, ο οποίος έχει τους σφιγμούς που έχω εγώ στην παραλία μετά την τέταρτη ώρα, τους έχει μονίμως κάνοντας sprint. Εντάξει, τον Ζοζίνιο που τελευταία κακή του πάσα ήταν με Πασόκ. Εντάξει, τον Αλόνσο που έχει διψήφια γκολ σαν αριστερός μπακ. Εντάξει, τον Αφιλικουέτα που έχει σβήσει ό,τι παίκτη υπάρχει στον πλανήτη αυτή τη στιγμή υψηλού επίπεδου. Ωραία. Τον Γουίλιαν, ξέχασες. Τον Γουίλιαν που υπάρχει μονομαχία, υπάρχει ένας με έναν. Πρέπει να βρεθεί αυτή η φωτογραφία. Αν δεν έχει φωτογραφία, ο υπτάμενος βεβαίως θα κυνηγηθεί στο θάνατο που έχει ο Μπίσες Βαρτιμπάλα και είναι μπροστά του Γουίλιαν. Ναι, αν δεν υπάρχει αυτή η φωτογραφία, παραιτηθείτε όλοι οι φωτογράφοι, ακόμα και αν πετάτε και βγάζετε φωτογραφίες από τα 2.000 πόδια. Ωραία. Φυγέτε όλοι, άμα δεν υπάρχει αυτή η φωτογραφία. Ξέσπασμα. Ναι. Πες. Εντάξει, και συγκρίνουν τώρα οι ταγαρομπαστουνόβλαχοι, ωραία, του αθλητικού ρεπορτάζ. Εντάξει, τον ΠΑΟΚ που δεν μπόρεσε να τα απεξέλθει απέναντι στην Τσέλσι. Γεγονός. Ωραία, γεγονός ρε. Με την ΑΕΚ που έφαγε τρίγκολο σε ένα ημίχρονο, από έναν ο οποίος θα μπορούσε να είναι κάλλιστα πατατάκια, ο Ποκοφίκο όπως το λέγανε. Ο Φοφίκο, πώς το λέγανε, ρε. Πατατάκια που να λες τώρα. Ναι, θα σα το κολλήσω. Συμπτωματικά. Για να κολλήσω το θέμα του. Ναι. Εντάξει, και έπεσε με παιδάκια. Μόνο ο Τάντης ήταν σε ηλικία άντρα. Και ο Χούντελαρ. Ο Χούντελαρ δεν είναι ποδοσφαιριστής, είναι σε ηλικία παππού. Με 10 έπεσε όσο έπεσε ο Χούντελαρ. Ο Μιρτσέκης της Ολλανδίας. Εντάξει, και χάσανε, δηλαδή ο Χούντελαρ σε αυτήν την Τζέλσι. Ωραία, θα έπεσε. Στην Under Reserves. Όχι στη Reserves. Στην Under Reserves. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Και μου συγκρίνετε τώρα την νούτσα με τη βούρτσα. Για να δικαιολογήσετε ότι ο άλλος έβαλε τσέπη 25 εκατομμύρια. Ωραία. Και ο παράλληλος έχει πάρει να πούμε και την κουτσή Μαρία και προσπαθεί να κάνει ομάδα. Άντε. Ήταν το 7 λεπτό του Σταύρου Κόλκα για να τιμήσει την Παγκόσμια ημέρα σιωπή σήμερα. Θα πρέπει να κοπεί αυτό το πράγμα και να το κρατήσουμε. Και να στην εταιρεία αυτή που. Στην υπηρεσία που κάθε μέρα ορίζει μια μέρα, Παγκόσμια ημέρα σιωπής λοιπόν. Η σημερινή υπάρχει όντως Παγκόσμια ημέρα σιωπής. Ναι, 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 Παγκόσμια ημέρα σιωπής. Πιστεύετε ο Bruce Buck θα μπορούσε να είναι πρόεδρος στον ΠΑΟΚ και να μοιράζει έτσι πατατάκια. Δεν τον ήξεραν οι οπαδοί της Chelsea, πιστεύω.
Εγώ πιστεύω ένα βασικά. Ναι, είδαν ένα. Μπορεί να με κοστούμι. Και 1,5 ευρώ για να αγοράσουν παντελώ. Δεν παίρνει κανένα. Δεν παίρνει κανένα. Και δύο διαφορετικά. Του έχουν πει η μαμά του μην παίρνουν πράγματα από ξένου. Μπορεί να έχει ναρκωτικά. Πρόσεξε. Δεν απλώνει κανεί το χέρι. Ο άνθρωπο με τα πατατάκια ήταν 20 λεπτό. Πήγε ο πρόεδρο τη Έλση για όσου δεν ξέρουν το σκηνικό και μοίραζε πατατάκια στου οπαδού τη ομάδα οι οποίοι δεν ακούστηκαν ποτέ. Πήρε και με ρίγανη και με. Και με ρίγανη. Ναι, αλλά αυτά τα τσακίδια στα οποία δεν είναι και top. Δεν αυτά πουλάνε, Σταύρο, στην Τούμπα. Ναι, στην Τούμπα εμάς δεν έρχεται κανένα πατατάκι όμως. Αυτό είναι ο καημό μας. Ναι, δεν, εμάς δεν έρχεται. Εκεί θέλουμε να καταλήξουμε. Και να πάμε στο διάλειμμα, να θυμίσουμε τους διαγωνισμούς μας για το ΠΑΟ Κάρης και ό,τι άλλο έχουμε και τους χορηγούς μας. Πέντε να καταγγείλουμε ότι δεν γίνεται ο Μπουφές στα δημοσιογραφικά με την Τζέρση να είναι σούπερ. Και μετά άλλα να μας φαίνεται τα μπαγιάτικα από τους γάμους που ξέμειναν. Εντάξει, να βγάζετε ένα καλό προφίλ ναι, στο Europa League και ξαφνικά στα άλλα να τρώμε το ψωμάκι το οποίο ανοίγει, το δαγκώνεις και ξανανοίγει το στόμα σου. Είχαμε χθες, το σάντουιτς σούστα. Δεν πήρε. Εντάξει. Το σάντουιτς σούστα. Δεν είδα χθες τι είχαμε. Ναι. Δεν ξέρω. Ρε, είχε και μπουγατσάκια, τέτοιο, λίγο χαβιάρι, χαβιαρόπιτα. Είχε τη γνωστή χαβιαρόπιτα που όλοι τρώμε όταν ερχόμενοι στη δουλειά. Λοιπόν, κληρώνουμε και σήμερα 5 εισιτήρια για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Άρη την επόμενη Τετάρτη. Γράφετε θέμα, αφήνετε κενό, γράφετε ονοματεπώνυμο και το στέλνετε στο 54526. Σε περίπου μισή ώρα κάνουμε την κλήρωση. Πάμε στο διάλειμμα και ανοίγουμε γραμμές. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ανοίγουμε γραμμές. 2-3-10-287-888. 2-3-1-0-287-888. Για λέγε. Να πω λίγο, είχαμε μία σύσκεψη. Σύσκεψη. Στην ΠΑΕΠΑΟ. Πέφτουμε από τα σύννεφα. Μάξι Αγκάτσης και Μαρία Γκοντζάρεβα παρουσίασαν τις συνολικές τιμωρίες που έχουν επιβληθεί στον ΠΑΟΚ. Αφορμή για όλο αυτό. Αποτέλεσε η αυστηρή έκθεση του παρατηρητή για το χθεσινό παιχνίδι, για καπνογόνα και πυρσούς. Εντάξει, έγινε μια κουβέντα για το πώς μπορεί το όλο θέμα να μαζευτεί και να μην πληρώνει ο ΠΑΟΚ τόσα χρήματα σε προστήματα. Και τέθηκαν πολλές ιδέες. Είπες προστήματα. Ναι. Πρόστιμα. Εντάξει, έπεσαν πολλές τραπέζες, πολλές ιδέες στο τραπέζι. Μία από αυτή είναι η αύξηση της τιμής των εισιτηρίων διαρκείας. Η άλλη ήταν η μείωση του budget. Σε ποσό αντίστοιχο με το ποσό που αντιστοιχεί στο μέσο όρο των ετήσιων προστήμων. Θα απασχολήσει το ζήτημα και τις επόμενες μέρες την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και θα σας ενημερώσουμε για τι αποφάσεις θα πάρθουν. Αύξηση της τιμής των εισιτηρίων διαρκείας προφανώς. Τι είναι, τιμωρία? Τι να σου πω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, αυτό που καταλαβαίνω εγώ, γιατί αυτό εδώ πέρα είναι, είναι μια αντίδραση της ΠΑΕ για τα κοροϊδίστικα πρόστιμα που πληρώνουν. Δηλαδή, δεν πάμε στα μπουζούκια για να σπάσουμε πια τα παιδιά, πάμε στο γήπεδο. Και κάθε συμπεριφορά που είναι παραβατική έχει ένα αντίκτυπο. Εντάξει, αυτό είναι το ρεζουμέ της ιστορίας αυτής. Θα πρέπει λοιπόν να κατανοήσουν όλοι, δηλαδή θα πρέπει να χτιστεί μια νοοτροπία τέτοια και ο καθένας στο κομμάτι που είναι υπεύθυνος να ελέγχει την κατάσταση, ότι δεν μπορεί να πετάμε λεφτά. Το ότι έχουμε επενδυτή δεν σημαίνει ότι δεν θυμόμαστε την εποχή που δεν είχαμε λεφτά να νοικιάσουμε αμάξι για να παίρνουμε τους παίκτες από το Λιόν, να τους πηγαίνουμε στο Ντιζόν σε μια προετοιμασία με τον Ντούμι χαρακτηριστικά, ούτε με το καλοκαίρι που είχαμε 8 προσφυγές το 2002. Δεν είναι τα πράγματα. Βασικά δεν είναι ο ΠΑΟΚ μπάτε σκύλια λέστε. Εντάξει, αυτό είναι το δεδομένο. Τώρα, για το μέτρο της αύξησης των εισιτηρίων διαρκείας της τιμής, προφανώς. Είναι μία, έχει τη λογική του ότι να μην μπορεί ο καθένας να πάρει ένα εισιτήριο κτλ. Αυτό δεν αγγίζει μόνο αυτούς που λειτουργούν παραβατικά, αγγίζει και άλλους. Νομίζω ότι είναι περισσότερο επικοινωνιακό αυτό. Από εκεί και πέρα, τη μείωση του budget με ποσό αντίστοιχο με τον μέσο όρο των ετήσιων προστήμων είναι κανένα εκατομμύριο. Δεν είναι, το νούμερο είναι κάπου εκεί, νομίζω. Μην κάνω κανένα λάθος, αλλά δεν ξέρω κάτι συγκεκριμένο, υποθέτω. Ναι. Και χθες, παραδείγματος χάρη, το ότι ανάψαν οι πυρσοί είναι πρόστιμο, χοντρό. Κλασικά η διάδρομη είναι πρόστιμο. Άστο, η διάδρομη και αυτά είναι ελάχιστα, αλλά τέλος πάντων, άντε οι διάδρομοι, πες πού να κάτσουν οι άνθρωποι, μπήκαμε και λίγοι παραπάνω, περάσαμε και 200 παιδιά παραπάνω, έγινε ζημιά. Τώρα, αυτό είναι ψιλοκοροϊδίστικο. Υπάρχει ένας εκνευρισμός του ΠΑΟΚ γιατί πληρώνει ηλιθιωδώς πρόστιμα, χωρίς λόγο. Εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα
Ο Γκαγκάτσης και η Γκοντζάλεβα προφανώς ξέρουν ποια είναι τα νούμερα και για να καταλήξουν σε αυτό το συμπέρασμα όλοι στον ΠΑΟΚ ψάχνουν να βρούνε έναν τρόπο για να μετριαστεί αυτή η κατάσταση. Σε πρώτη φάση εγώ λέω ότι ο τρόπος είναι επικοινωνιακός, να σου πούνε ότι ξεκόλα πληρώνουμε νούμερα. Αλλά αν δεν γίνει μια εικόνα για το τι νούμερα πληρώνουμε, δύσκολα ο άλλος καταλαβαίνει τι και πώς. Καλό θα ήταν λοιπόν να ξέρουμε τι πληρώνουμε από τις παραβατικές συμπεριφορές που υπάρχουν. Εντάξει. Και γενικά δεν μπορεί κανένας μας, βάζω και τον εαυτό μου, βάζω και όλους, να λειτουργεί κόντρα σε αυτό που ουσιαστικά επιθυμεί το κλαμπ σε θέματα τέτοια. Το να πω ότι ένας παίκτης δεν μου αρέσει που το αγόρασε το κλαμπ είναι άλλη κουβέντα, είναι αντικειμενική μου άποψη και θα την έχω. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορεί ο καθένας να λειτουργεί όπως γουστάρει εντός του γηπέδου και όσον αφορά στη διεξαγωγή, την ομαλή διεξαγωγή ενός αγώνα. Εντάξει. Υπάρχει και κάτι άλλο που βγαίνει τώρα τα τελευταία λεπτά από τη μεριά του Άρη κυρίως, σε πρώτη φάση. Τι? Έγινε μια σύσκεψη για τα μέτρα τάξης για το παιχνίδι της επόμενης εβδομάδας. Ο Άρης ζήτησε εισιτήρια. Άντε ρε, να πάρα κάνω καμία δουλειά. Άντε ρε, φτάνει ρε. Να τα πει ο Χρήστατος. Ο ΠΑΟΚ ήταν αρχικά θετικός. Η αστυνομία είπε όχι, όχι. Δεν φτάνει και τώρα. Εντάξει. Δηλαδή φτάνει. Άκουσε και στον Άρη, επειδή μας λείψατε. Αφήσατε καραγκιόζη για τα επικοινωνιακά, αφού ξέρετε ποιο είναι το αποτέλεσμα. Για να έχουν τώρα κουβέντες ο κάθε βλάχος τώρα, είτε δικός μας είτε δικός σας, στα ραδιόφωνα. Όχι, δώσαμε, δεν δώσαμε. Εντάξει. Φτάνει αυτή η παροχημένη επικοινωνιακή πολιτική του 50. Για να χαρεί ο κάθε καθυστερημένος. Εντάξει, φτάνει. Άντε, σοβαρευτείτε. Άντε. Είπαμε, μια, δύο, τρεις. Άντε, έχετε κουράσει. Κάντε εκεί, πάρε ένα επτάμενο φωτογράφο, βάψτε και τα αποδυτήρια και αφήστε μας ήσυχους. Τα κανονικά αποδυτήρια. Εντάξει, αυτό θα το έχεις ρίση. Θα το γλιτώσεις μόνο τον Άρης. Πέσει κάποια στιγμή στην Β' Εθνική. Οκ, αν πέσει. Ξεκαθαρίζει κάτι ο ΠΑΟΚ από ό,τι βλέπω εδώ. Ο ΠΑΟΚ δεν επικαλέστηκε ποτέ τραυματισμό του Πασχαλάκη για την αναβολή. Γράφτηκε και αυτό. Ναι. Προφανώς. Πόπο. Μάλιστα. Ο φίλος μου ο Κώστας λέει κάτι πολύ σωστό. Ότι και ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να μην αφήνει να μπουν δύο, λέει, με ένα εισιτήριο συνέχεια, να γίνει καλύτερη φύλαξη. Στην τέσσερα είναι ένας πάνω στον άλλον. Βέβαια δεν, το ότι ανάψαν πίσω χθες δεν ήταν θέμα ότι μπήκαν δύο σε έναν. Κοίτα, στην Μπενφίκα και στο χθεσινό, επειδή είχαμε εικόνα κυρίως για τα παιδιά, σε πολλές περιπτώσεις δεν άφησαν να μπουν διπλοί. Δηλαδή ήταν λίγο καλύτερη σε αυτό το κομμάτι. Πάμε στις γραμμές. Καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Σταυράκιο, στην Τρυφανίσου σήμερα. Έλα, στην Τρυφανίσου. Τι κάνεις? Επειδή δεν πρόλαβα, τι να κάνω, τρέχω εδώ που τώρα τελείωσαμε τη Λάκη. Δεν μου λες τίποτε με τον Πασχαλάκη, κανένα νέο έχουμε? Μια χαρά είναι το παιδί. Χαιρετίσματα έχεις. Όχι, κάτι θα τον καλούσε ο αθλητικός δικαστής και τώρα ξυπνήσα του Μυραλάς, αυτά δεν τα βλέπανε. Έλα, εντάξει, τι περιμένεις τώρα, μιλάμε για μια χώρα. Τι έγινε, βγάλα καμιά απόφαση, τίποτα? Όχι, όχι, αναβολή. Αναβολή, εντάξει. Εντάξει. Τι άλλο ήθελα να πω. Τι ακούω, ρε Σταύρο, τι γίνεται, ρε. Σιγά σιγά θα φύγει και ο Λουτσέσκο, ρε. Δηλαδή αυτή δεν πάει καλά. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του, φίλε, το πώς την εκφράζει το θέμα. Αυτό ξαναπέσω, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα, ρε γάμο. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι μυρλά είναι αυτή, ρε παιδί μου, δεν μπορώ να το καταλάβω. Πέρσι πήραμε τα μπλούγι, ήμασταν τώρα μπουρου, τι ήθελα να κερδίσουμε την Τζέσλη. Ας μπουν αυτοί οι ίδιοι να παίξουν μπάλα, τι, όλοι γίναν προπονητές και δικηγόροι και λογιστές. Τέλος πάντων, μη σε καθυστερώ γιατί η ώρα σου κοντεύει. Να σε καλά. Έγινε παλικάρι, μάλλον σε αφήνω, γεια. Ωραίο αυτό. Δεν ακούστηκε καλά αυτό. Δεν ακούστηκε καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Τέλεια. Σταύρο Παντρεύγης. Όχι, όχι. Και έκανε και παιδί. Σου είχα κάνει μια ερώτηση πριν κάνα τρίμηνο. Τέλος πάντων, τζάμπα περιμένω πρόσκληση. Εμένα δεν μ' άρεσε χτες καθόλου που δεν μας έλειπησαν αυτοί οι Άγγλοι. Δεν μας? Δεν μας παίζαν καθόλου, ρε. Δεν μας παίζαν. Μόνοι παίζαν. Δεν μας παίζαν. Γεγονός είναι αυτό. Είναι κακοί άνθρωποι, σνόμπ, ρε. Σνόμπ. Μια χαρά είναι η ομάδα. Τώρα αυτές τις κριτικές από κάτι βετεράνους του Ολυμπιακού και κάτι τέτοιος, λίγο να τις ξεχάσει ο κόσμος, να μην παρασύρεται, η ομάδα μια χαρά είναι. Την Κυριακή να έχει το στο μυαλό της το μάτι της Κυριακής,
και τα υπόλοιπα θα έρθουν. Σας εύχομαι η τριάδα που είστε να έχετε καλή σεζόν. Να σας καλά, χαιρετώ. Να είστε καλά. Ας πάρουμε μια γραμμούλα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα παιδιά. Τι γίνεται. Καλησπέρα. Από Αθήνα τηλεφωνώ, ο Δημήτρης Φίλος του ΠΑΟΚ. Λέγε Δημήτρη. Καταρχήν λίγο προς την κριτική που ασκούν ορισμένοι για τον τρόπο που έπεισε η ομάδα χθες. Να πάμε να κάνουμε καμιά διαδήλωση στο Μακεδονία εκεί πέρα, να πέσουμε γάμα, να παίζουμε total football. Δηλαδή δεν γίνεται αυτή η μιζέρια από χθες. Γιατί χρησιμοποίησε τον Μπέλκα Ινιάρη, γιατί έπαιξε αμυντικά, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Εντάξει. Εντάξει φίλε, κάποιος μπορεί να έχει το δικαίωμα στο γιατί. Ωραία, απλά θα πρέπει να αντιληφθεί και λίγο το πρόβλημα που είναι. Δεν αντιλαμβάνεται το επίπεδο της Τσέλσι. Δεν μπορεί να καταλάβει κάποιος. Δεν είναι αδύνατον. Έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο. Όταν είσαι top επίπεδο, δεν μπορείς να πλησιάζεις. Δεν είναι το ποδόσφαιρο της Καραγκούνας πλέον. Αυτή είναι η αλήθεια. Μα πώς θα το προσέγγιζε κάποιος αυτό το παιχνίδι? Δηλαδή, πρέπει να διαχειριστείς και μια ψυχολογία που πρέπει να χτίσεις ή τουλάχιστον να την κρατήσεις σε ένα επίπεδο εν όψη των αγώνων που έρχονται. Έτσι. Σημαντική παράμετρος αυτή που λες, βέβαια. Δηλαδή, δεν γίνεται να ρισκάρω εγώ να φάω πέντε, να υπάρχει ένας επικοινωνιακός οχετός την επόμενη μέρα. Οχετός. Εδώ υπάρχει και τώρα που το έσφιξα. Δεν έξω. Εδώ υπάρχει τώρα που το έσφιξα. Ναι. Βγαίνουν, γράφουν και σε κάποια site ότι ο Λουτσέσκου κατέβηκε για να χάσει και το ένα και το άλλο. Τι είναι αυτά? Τέλος πάντων, αυτό που αδυνατεί να καταλάβει όταν είναι οπαδός κάποιος και παρασύρεται εύκολα είναι ότι κακά τα ψέματα, ο ρεαλισμός λέει ότι απέναντι στην Μπενφίκα αποδείξαμε ότι δεν είμαστε ομάδα Champions League. Αυτή είναι η αλήθεια. Ωραία. Όσο και να δυσκολεύεις να διαχειριστείς. Δεν είναι και οι άλλοι βέβαια, έτσι. Ναι. Για μας μιλάω τώρα, ας τους άλλους. Οι άλλοι γελάμε. Ωραία. Από εκεί και πέρα, όταν σου κάθεσαι από το παιχνίδι του Europa. Η καλύτερη ομάδα του Europa που θα πήγαινε άνετα στους 8 του Champions League, τι να συζητάμε τώρα, αδερφέ. Με ένα momentum που είναι 5 στα 5 στην 5 στα 5 στην Αγγλία τώρα. 5 στα 5 στην Αγγλία δεν έκανε United του Ferguson. Δηλαδή μην τρελαθούμε τώρα. Τέλος πάντων, όλα τα λεφτά είναι το μάτς της Κυριακής. Όποιος ανεγκέφαλος θέλει να κάνει τίποτα, ας κάτσει σπίτι του, δεν ξέρω. Η ΠΑΕ εκεί πέρα σπάρει τα μέτρα. Δεν γίνεται να... Τα περσινά δεν γίνεται να τα ξαναβιώσουμε, ούτε να μας γίνει το στομάχι κόπος, μη γίνει, μην πεταχτεί κάτι και τον έχει βάλει, ας τα ακούσουν όλοι. Και ο καθένας είναι υπεύθυνος για τις πράξεις. Οκ, αδερφέ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, φίλε. Ας πάρουμε μια γραμμούλα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τι γίνεται? Γιώργος Αντόσκυλα από Περιστέρι. Γεια σου, μάνα. Ευτυχώς που ξανανοίξατε γραμμές, παιδιά, γιατί εδώ η έλλειψη παοξίδικης κουβέντας φέρνει μεγάλη μοναξιά. Και επειδή έχουμε καιρό να τα πούμε, θέλω να πω ένα-δυο πράγματα από συμπεράσματα που βγαίνουν από όλα τα παιχνίδια που έχουμε δώσει, όχι από το χθεσινό. Είναι λάθος να καθίσουμε να βγάλουμε πολλά συμπεράσματα από το χθεσινό. Λοιπόν, θέλω να μιλήσω για κάτι που είχαμε μιλήσει τελευταία φορά μαζί, Σταύρο, για το θέμα του Βιερίνια. Μια φορά θα το πω και δεν θα σε ξαναζαλίσω. Αν θυμάσαι, είχαμε μιλήσει τότε με το ενδεχόμενο αν θα έρθει ο Σταφυλίδης ή όχι, αν θα παίρναγε μπροστά ο Βιερίνια. Ήταν αμέσως μετά τον αγώνα με τη Σπαρτάκ. Λοιπόν, καλώς κακώς ο Βιερίνια κρίθηκε με στρατηγική, μια απόφαση στρατηγικής επιλογής να είναι το βασικό αριστερό μας μπακ. Με βάση τα όσα είδαμε την περσινή χρονιά όμως, υπάρχουν δύο δεδομένα τα οποία δεν ξέρω, σίγουρα θα τα πήραν υπόψη, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο τους δώσανε αυξημένη βαρύτητα. Ένα είναι ότι την περσινή χρονιά ο Βιερίνια καλώς κακώς τη στιγμή που αναγκάστηκε να πάει ως αριστερό μπακ, ο ΠΑΟΚ είχε αποκλειστεί από την Ευρώπη, άρα δεν είχε κάποιο δυνατό μάτς να τον δούμε το Βιερίνια. Και δεύτερον, είχε παίξει και το δύο εκτός έδρας δύσκολα μάτς ο ΠΑΟΚ με ΑΕΚ και Ολυμπιακό, που ήταν άλλη μια ευκαιρία. Επίσης, λόγω του ότι είχε αποκλειστεί από την Ευρώπη, δεν είχαμε την ευκαιρία να δούμε το Βιερίνια Κυριακή Τετάρτη, Κυριακή Τετάρτη, να δούμε πώς αντέχει και η μπαταρία του. Ξέρεις τι κάνεις τώρα, συγκρίνεις όμως δύο περιόδους άλλες. Δηλαδή, εννοείται. Ο Βιερίνια, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι σε κακό φεγγάρι, σε κάκιστο φεγγάρι. Ωραία. Μετά τον τραυματισμό του, όπου μπήκε άναρχα και δεν κατάφερε να βρει ρυθμό και δεν κατάφερε να βρει ψυχολογία.
Και το κακό στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι χρειάζεται ένα παιχνίδι καλό υψηλή ένταση για να αλλάξει το momentum του. Εντάξει, δηλαδή πέρσι ήταν άλλο το. Όπως το λες, ήταν άλλο το έργο. Φέτος εγώ είναι... δεν σου είπα τίποτα για φέτος. Δεν τον κρίνω αν είναι καλός ή κακός. Εγώ κρίνω τι δεδομένα είχαμε πέρσι. Ότι δεν τον είδαμε σε να έχουμε κάποια παραπάνω δεδομένα. Μόνο στο τελικό. Μόνο στο τελικό, το οποίο ήταν ένα match 50-50. Δεν ήταν ο ΠΑΟΚ να πρέπει να δεχτεί πίεση. Ναι. Όπως τα υπόλοιπα match. Εγώ φυσικά και δέχομαι ότι ο άνθρωπος είναι από τραυματισμό. Φυσικά και τα δέχομαι όλα για την οστεοαπόδοση. Ούτε λέω ότι είναι κακός απαραίτητα. Θέλω να πάω ένα βήμα παρακάτω όμως. Για να καταλάβεις τι εννοώ. Επίσης, άλλο ένα σημαντικό θέμα είναι ότι, και το έχεις θίξει και εσύ μια φορά, ο Φερνάντο Σάντος πριν από δύο χρόνια, τον κατά δύο χρόνια νεότερο Βιερίνια, στο Euro, στους ομίλους τον έχει βασικό. Με το που αρχίζουν τα νοκάουτ, τον υγιεί και νεότερο Βιερίνια, δεν το ξαναβάζει το λεπτό. Αυτό εμένα κάτι μου δείχνει, ότι κάτι έχει δει ο Σάντος για μάτς που τα πάντα κρίνουν τις λεπτομέρειες και τον αφήνει στον πάγκο. Γι' αυτό πήρε τον Τόσκα. Ορίστε. Γι' αυτό πήρε τον Τόσκα. Okay. Το θέμα μου δεν είναι που θα σου καταλήξω στην αγαπημένη κουβέντα το που θα παίξει ο Βιερίνια, μιας και ξανααναφέρθηκε ο Λουτσέσκου. Το θέμα δεν είναι αν θα πετάξει ο Τόσκα έξω το Βιερίνια ή αν θα μοιράζονται τη θέση. Αν βάλουμε το χέρι στην καρδιά, το πακέτο του Βιερίνια ως εξτρέμ, το πακέτο, γιατί μεμονωμένα χαρακτηριστικά έχουν όλοι οι παίκτες μας, δεν το έχει όμως το πακέτο κανένας. Δηλαδή το πακέτο εμπειρίας, αριθμών, τακτικής ισορροπίας, προσωπικότητας, ταυτόχρονα αυτά δεν τα έχουν οι άλλοι. Οκ, okay, όμως ναι, δέχομαι ως σοβαρό επιχείρημα. Πώς θα θυσιάσω, ρε φίλε, τον Καντουρί που πάει καλά, τον Πίσεσβα που μπορεί μπράβο. Να θέσει εκεί, τον Ουάρτα. Λοιπόν, μπράβο, εκεί θα καταλήξω. Είναι πολύ σοβαρό το επιχείρημα ότι είναι πολύ και δεν μπορούμε να κόψουμε από άλλους χρόνους συμμετοχής. Πού θέλω να καταλήξω λοιπόν. Εγώ δεν θα μπορώ να καταλάβω από εδώ και πέρα. Επειδή κάποια 20 λεπτά ή μισά ώρα σε κάποιους αγώνες δημιουργούνται κάποιες συνθήκες στις οποίες μόνο αυτός μπορεί να ανταποκριθεί. Δεν θα μπορώ να καταλάβω από τη στιγμή που υπάρχει ο Τόσκα να μην δεν υπάρχει πλάνο ένα κρίσιμο 20 λεπτά ή μισά ώρα να μην μπορεί να μπει ο Βιερίνια να μου δώσει αυτό που δεν θα το δώσουν οι άλλοι. Και θα πω 2-3 παραδείγματα χαρακτηριστικά γιατί αναφέρεται σε όλο το πακέτο Βιερίνια. Ναι, ναι. Πρώτον, ας πούμε, το μάτσο του Αστέρα Τρίπολης είναι στο 71-0. Γιατί να έχω το Βιερί να κυνηγάει τον Καλτσάκα να το χάνει σε 3 σπριτ και να έχω τον Ουάρντα δεξιά να μου κάνει δυο τσαλιμάκια και τα κουνάκια να φεύγουν 4 με 2 αντεπίθεση. Ναι. Γιατί για παράδειγμα να έχω, ενώ μπορεί να μπει με την τακτική του ισορροπία εκείνο το 20 λεπτό. Δεν λέω ότι σώνηκε να γίνει, καταλαβαίνεις που το πάω. Απλά ο Τόσκα δεν ήταν έτοιμος τότε. Ρε. Αυτό. Ο Τόσκα δεν ήταν έτοιμος για να μπει ο Τόσκα να αποκτήσουμε μια ναι. ισορροπία. Μιλάω από εδώ και πέρα. Αναφέρω τα παραδείγματα του παρελθόντος για το από εδώ και πέρα. Ως τώρα ότι έγινε. Γιατί α πούμε να βλέπω το Λιμιό να λέει. Μα δεν μπορώ, δεν έχω στήριγμα στην Μπενφίκα και να μην έχω ένα πλάνο σε τέτοιου είδους μάτς υψηλής πίεσης να έχω έναν άνθρωπο που ξέρει να παίξει σωστό χρόνο για να μην νιώθει ότι δεν έχει στήριγμα. Ωραία. Ή ας πούμε ο Ζαμπάτσος περνάει όλους στην Μπενφίκα μέσα αλλά δεν έχει την εμπειρία να σηκώσει το κεφάλι να δει ότι είναι σε κενία στο Πρίγιοβιτς. Γιατί να μην μπορώ να 20 λεπτό εγώ να εκμεταλλευτώ το Βιερίνια, να εκμεταλλευτώ την εμπειρία του. Ή ένα και τελευταίο παράδειγμα για να μην κουράζω, ας πούμε χθες. Ή ας πάρω το μάτι του Αστέρα Τρίπολης. Μάτι δηλαδή που δεν μπορεί να πατήσει. Περιμένουν άλλοι δύο. Σταμάτα, ρε. Λέγε γρήγορα. Όπα, συγγνώμη. Πήγε δύο. Να είστε καλά, θα τα πούμε. Να είστε καλά. Από... Καλησπέρα με τον Άσο. Γεια σας. Στο πρώτο τελευταίο. Πάμε. Καλή τι άλλο. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα στην παρέα. Στάζω. Έλα. Ερώτηση για σένα. Έλα. Ήθελα να ρωτήσω, το έχω τόσα χρόνια, γιατί εμείς στην Ελλάδα δεν κάνουμε αντίστοιχες προετοιμασίες ή εκγύμναση των ποδοσφαιριστών όπως στην Αγγλία. Βασικά κάτι παθαίνει το τηλέφωνό σου. Χαμήλωσε. Ναι, χαμήλωσε λίγο. Κλείσε το διάφορο καλύτερα. Έλα, μ' ακούς τώρα. Άκου να δεις. Σε ακούω, αλλά αυτό που ακούω... Όχι, είναι κακό. Ναι. Μ' ακούς. Εγώ σ' ακούω, ναι. Κλείσε το ραδιόφωνο σου. Δεν έχω ανοιχτό ραδιόφωνο. Ωραία. Τέλος πάντων. Οι Άγγλοι διαλέγουν του stop. Έχουν τη δυνατότητα να πάρουν ό,τι καλύτερο. Που αφορά την τεχνική, την αθλητική υποδομή και μπλα 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 μπλα. Εσύ δεν μπορείς να διαλέξεις από το ίδιο καλάθι. Γι' αυτό οι δυνάμεις τους, η οξυδέρκειά τους, η τεχνική τους είναι συνδυαστικά σε άλλο επίπεδο. Κατάλαβες. Ναι. Δεν μπορείς να τους γυμνάσεις έτσι τους δικούς σου. Δεν μπορείς. Δεν μπορείς να το είναι άλλο επίπεδο, ρε φίλε. Δηλαδή, από το σχολείο αυτοί παίρνουν τον καλύτερο. Εσύ παίρνεις. Αυτόν που πέρασε την ιστορία.
Όχι, το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω αυτό που λες. Απλώς ήθελα να πω απλώς σε τρόπο εκγύμνασης. Δεν μπορεί να γυμναστεί έτσι ο παίκτης που αγωνίζεται στο ελληνικό πρωτάθλημα, φίλε, με τίποτα. Γιατί είναι χαμηλότερο επίπεδο. Αυτή είναι η αλήθεια. Παιδιά, αυτό ήθελα να πω. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Πάμε στο τελευταίο. Έλα, καλησπέρα. 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 Μια γρήγορη ερώτηση. Το πιο ανησυχητικό πράγμα χθες ήταν αυτή η υπηρεσία που ανάψανε μετά από πολύ καιρό. Μήπως το timing έχει να κάνει με την αντιπαράθεση που είχαμε τον τελευταίο καιρό με τη διοίκηση και τη φανέλα. Και μήπως δηλαδή πάμε πάλι σε μια... Μήπως πάμε σε μια φάση ότι κοιτάξτε, κάνατε τη βλακεία, θα κάνουμε ό,τι γουστάρουμε τώρα. Κάπως έτσι. Με τις φανέλες. Με τη φανέλα. Δεν νομίζω. Είναι πολύ ψαγμένο το πας. Είναι δηλαδή πολύ ψαγμένο, ρε, πολύ ape είναι αυτό που είπες. Η απόσταση από το άναμα του πυρσού μέχρι το πέταμα είναι ένα τσιγάρο δρόμος, να μην το πω. Ένας χαζός δρόμος είναι. Εγώ λοιπόν σου λέω το εξής. Δεν μπορεί να σχεδιαστεί κάτι τέτοιο. Ακόμα, στην Ελλάδα ισχύει ακόμα ότι τρία ανάματα κλείσιμο έδρας. Δεν το έχω υπόψη μου, νομίζω... Έχει αλλάξει νομίζω. Τρεις επιπλήξεις της κάτι, ή κάτι υπάρχει πάλι τώρα νομικά, δεν θυμάμαι ακριβώς. Και κάτι για ενόψη ΑΕΚ, επειδή παιδιά ξεκάθαρα αν παιχτεί ποδόσφαιρο η ΑΕΚ είναι σε ντεσαβαντάζ. Σε ντεσαβαντάζ μεγάλο κιόλας. Εγώ περιμένω από την αρχή, ξέρεις, επειδή είδα και το Μάνταλο με τον Άγιαξ που πήγε να κάνει τη μαγιά εκεί στον Ολλανδό και την πήρε την καρτούλα του, βλέπω να γίνεται το ίδιο ακριβώς και στην Τούμπα. Ξέρεις, παιδί μου, μαγκίτσες, ναι, θα προσπαθήσουν να σκοτώσουν τον χρόνο. Τώρα, άμα δεν υπάρχει το μυαλό του ΠΑΟΚ να διαχειριστεί αυτό το πράγμα. Και επειδή σε αυτό θα μετέχει και ο πάγκος της ΑΕΚ, αυτό που είπα και πιο πριν σε μια άλλη εκπομπή, μια κάμερα της ΠΑΕ, focus, high definition με zoom πάνω στο πάγκο της ΑΕΚ. Εντάξει. Να πιάσει ό,τι καραγιοζηλίκη και ό,τι χαζομάρα κάνουν στο λεπτό όμως. Εντάξει. Και αχρίαστη να είναι, Σταύρε. Αχρίαστη να είναι, τι να κάνουμε. Όχι, εντάξει, θα τραβάμε άλλα κι άλλα. Δεν θα τραβήξουμε αυτό. Αυτό είναι και highlight. Μπορεί να πουληθεί κιόλας αυτό. Okay. Να σε καλά. Να σε καλά. Δεν ξέρεις τι μπορεί να βγάλεις από αυτό στο τέλος. Ναι, ναι, ναι. Να σε καλά. Χαιρετάω. Ένα σχετικό μήνυμα που ήρθε νωρίτερα το 845. Εγώ πάντως, Μάγκης, μετά από αυτό που είδα στα επίσημα, την τόσο άμεση επαφή μας με τους πάγκους πλέον, τη φοβάμαι πάρα πολύ. Έχει δείχτη. Λοιπόν, αυτά νομίζω. Πάμε λίγο στα 5 εισιτήρια για το παιχνίδι με τον Άρη. Λοιπόν, θέλω να μου πεις 5 αριθμούς από το 1 μέχρι το... Κάτσε... 92. Λοιπόν, τι χαμός έγινε εσύ, ξεπούλημα. Τελευταία λοιπόν, μέρα χαμός. Πάμε το 5. 5, χαμηλά, περίμενε. Λοιπόν, Βιλιόγουλου Σπύρος. 5, το 25. 25... Ντάλλας Θωμάς. Το 38. 38, ανεβαίνουμε. Μωραΐτη Σταμάτης. Το 49. 49. Καρδάκος Χρήστος. Και ένα τελευταίο, το 81. Γιαννουλίδου Θούλη. Ωραία, πες τα άλλη λοιπόν, μία. Βιλιόγλου Σπύρος, Ντάλλας Θωμάς, Μωραΐτη Σταμάτης, Καρδάκος Χρήστος και Γιαννουλίδου Θούλη. Θα σας πάρει τώρα τηλέφωνο η Μαριλής για να... πείτε τα απαραίτητα στοιχεία. Ακολουθεί η εκπομπή του Σταύρου Κόλκα με τον ένα και μοναδικό βασιλιά. Θα σας κρατήσουν παρέα μέχρι τις 3 με στοιχηματικές επιλογές και όχι μόνο, αλλά και μια διαφορετική ανάλυση του αγώνα του ΠΑΟΚ με την Τζέλσι και του αγώνα του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ που ακολουθεί. Αυτά από εμάς. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό μεσημέρι.